μπορείτε να μας περιμένει σε αυτό τον τελικό. Στους τελικούς συνήθως υπάρχει επιφυλακτικότητα, ειδικά στο ξεκίνημα. Ένα γρήγορο γκολ όμως ανατρέπει κάθε προπονητικό σχέδιο. Ας ελπίσουμε να μπει ένα σύντομα για να δούμε παιχνίδι. Πολύ σωστή επέμβαση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Φερνάντεφ. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Αυτή τη φορά είναι σε θέση ψηλά. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Δεν είναι κανείς εκεί. Κρίμα. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Βλέπει δίκτυα από εκεί. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Την κόβει! Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Μεγάλη προσπάθεια. Τέρι, τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Κλωτσά είναι δύναμη την μπάλα. Μάλλον κάτι άλλο θέλει να κάνει. Δεν είχε πολλές επιλογές και αποφάσισε να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κινείται προς τα εμπρός. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Και να ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή για ένα πρώτο μέρος που κύλησε αρκετά εύκολα. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν ούτε πως έλειψε το διαδίκτυο. Αυτά ήταν τα πρώτα 45 λεπτά του τελικού. Τι συμπεράσματα βγάζεις ως τώρα? Είναι εμφανές πως καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αποδώσει όσο θα μπορούσε. Αλλά βέβαια αυτό συμβαίνει σε μεγάλους αγώνες. Η ανάπαυλα δίνει την ευκαιρία τώρα στους προπονητές να ξεσκονίσουν τα συστήματά τους και να κινητοποιήσουν τους παίκτες. Ας ελπίσουμε να αλλάξει κάτι. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Με την επιμονή του και τη συνεχή πίεση που ασκεί, κατάφερε να κερδίσει την μπάλα και να απειλήσει τον goalkeeper.
θα έχουμε αλλαγή. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επιβάσεις του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Διώχνουν την μπάλα. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Φάση εδώ. Ο ένας πάει καροτσάκι τον άλλο. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Η άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τη στέλνει προς το κέντρο και να η κεφαλιά. Χτυπάει στο κάθετο δοκάρι. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού. Από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Κάνει μία δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Βγάζει τη σέντ, την παλιά. Πραγματικά φάση καρμπών με την προηγούμενη. Μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξει στο παιχνίδι. Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με τόσες απανωτές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Και το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ουσία. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Ωχ, τι έκανε. Νομίζω ότι έδωσε ξανά offside. Ναι, δυστυχώς για αυτό. Για γκολ. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνω να κάνω κάτι. Για να δούμε. There will be 5 minutes added time. Στέλνει την μπάλα. Πάει για τον γκολ. Είναι μέσα. Και ναι. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει,
αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία αυτά λεπτά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Έτοιμος να σουτάρει. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά με αυτή του την ενέργεια. Αλλά τελικά ήταν και η τελευταία του αγώνα, καθώς μόλις ακούστηκε το τι καταπληκτική απόδοση. Ανάλογη των περιστάσεων έχουν κερδίσει το κύπελο Κονάμι. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα. Και στα εύκολα